Σημαντικά ζητήματα απασχολούν τους δημόσιους υπαλλήλους με τη συντεχνία τους να τα θέτει εκ νέου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως επεσήμανε μετά τη συνάντηση ο Γράφκος Χατζιπέτρου, η συνεισφορά του δημόσιου τομέα για τη μετώπιση της κρίσης δεν ήταν και λίγη, καθώς οι αποκοπές στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αγγίζοντας το 30% του μισθού τους. Αυτό έγινε μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους. Φυσικά εκείνοι που εστόχευσαν ή προγραμμάτισαν αυτήν την γραμμή είχαν υπόψη τους ότι όχι κατά ανάλογων τρόπων αλλά στο πολλαπλάσιο θα γίνονταν μειώσεις και στον ιδιωτικό τομέα. Και για μας είναι τούτο που εστέγνωσε την αγορά. Στην ατζέντα της Πασιδή δεν βρίσκεται όμως μόνο το ζήτημα της υποχώρησης των μισθών, αλλά και άλλα τα οποία καταγράφονται και στη Γενική Απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της Συντεχνίας. Είναι η υποστελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας, η απουσία συνταξιοδοτικού συστήματος για τους νεοεισερχόμενους. Όσο για τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στον ΑΛΦΑ ότι θεωρεί υψηλό το όριο του κατώτατου μισθού στην Κύπρο, ο κ. Χατζιπέτρου απέφυγε να σχολιάσει. Υπάρχουν αρμοδιότεροι για αυτό το θέμα. Εμείς λέμε ότι ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να παίρνει το μισό που να του επιτρέπει να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και ό,τι δίνει πρέπει να παίρνει. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, τα θέματα που απασχολούν τη δημόσια υπηρεσία θα τεθούν σύντομα και ενώπιον του αρμόδιου για την οικονομία Υπουργού.